Μετά από 5 μήνες, επιστροφή στα Θρανία για τους μαθητές Λυκείου με διαβατήριο τα αρνητικά αποτελέσματα του self-test στα χέρια τους. Έρχονται με τη βεβαίωση ότι είναι αρνητικό το τεστ σου. Δεν ξέρουμε από εκεί πέρα αν το έχουν κάνει. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς αν το έχουν κάνει πραγματικά. Αν μπείτε μέσα στις τάξεις, θα δείτε τάξη 30 τετραγωνικών με 25 παιδιά μέσα σε μία τάξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί κανείς να νιώθει ασφαλής. Ήταν απρόσμενο βέβαια αυτό. Εγώ περίμενα ότι θα μέναμε στο σπίτι, γιατί τώρα για τόσες λίγες μέρες πριν το Πάσχα να έχουμε πάρει τα μέτρα μας και ξαφνικά να μας φέρουν στο σχολείο με όλη αυτή τον πανικό. Είμαστε όλοι προβληματισμένοι. Θα μπορούσε μετά τις γιορτές να μας αφήσει ένα περιθώριο ακόμα να νιώσουμε αυτή την ασφάλεια. Τώρα γιατί ανοίξαμε δεν το γνωρίζω και δεν το καταλαβαίνω. Αντιδράνε και οι γονείς, καταιγισμός από τηλεφωνήματα, ρωτάνε μα γιατί, μα είναι δυνατόν. Σε επίπεδο Κρήτης, 24 μαθητές και ένας εκπαιδευτικός δηλώθηκαν ως θετικοί στον κορονοϊό, όπως δήλωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, Μανώλης Καρσονάκης. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ώστε να γίνει αυτή η επανεκκίνηση με φυσική παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Τα αποτελέσματα προς το παρόν, όπως έχουν καταγραφεί από εμάς, είναι ότι ο πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών και εκπαιδευτικών δεν έχουν πρόβλημα. Για κλίμα ανασφάλειας στο άνοιγμα των σχολείων κάνει λόγο ο Ζαχαρίας Ριγάκης. Προφανώς φόβος μεγάλος από τη στιγμή που δεν έχουν επαρθεί ουσιαστικά υγειονομικά μέτρα από την αρχή της χρονιάς τους, ώστε να μην φτάναμε σε ένα σημείο τα σχολεία να παραμένουν κλειστά για 4 με 5 μήνες τουλάχιστον. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα να ανοίγουμε έτσι, με το φόβο και με μια σχετική τρομοκράτηση όσον αφορά έτσι, το πώς μπορεί να εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Αρκετοί εκπαιδευτικοί εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το άνοιγμα των σχολείων με self-test, κάνοντας λόγο για προχειρότητα και ανοργανωσιά. Από το χώρο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου καταγγέλουμε την ανοργανωσιά που υπάρχει αυτή τη στιγμή εν ώψη της λειτουργίας των σχολείων. Θεωρούμε απόλυτα υπεύθυνη την κυβέρνηση για όλες τις ελλείψεις. Είμαστε κατά του δόγματος της ατομικής ευθύνης. Βεβαίως είναι ανεμβολίαστοι και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Δεν έχει ληφθεί μέρημνα για ένα σχολίατρο, δεν έχει ληφθεί μέρημνα για ένα ψυχολόγο με την πρώτη μέρα της έναρξης λειτουργίας των σχολείων. Μάλιστα, υπήρξαν περιπτώσεις γονέων οι οποίοι κατέθεσαν εγγράφος σε ενστάσεις τους για τα self-test. Ενστάσεις, εγγράφος, ότι αρνούμαστε να κάνουμε τα παιδιά μας το τεστ και σήμερα ζήτησαν γραπτός. Γιατί εγώ αρνούμαι να δεχτώ τα παιδιά χωρίς το τεστ. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν έρθει σχολείο, όπως υπάρχουν και γονείς οι οποίοι, από ό,τι ακούμε από διάφορα σχολεία, έχουν διαμαρτυρηθεί γιατί δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία του να κάνουν αυτό το τεστ τα παιδιά. Το αποτέλεσμα του πρώτου self-test θα επιδεικνύεται για την προσέλευση στο σχολείο έως Τετάρτη και του δεύτερου την Πέμπτη. Και έχουν βγει πάνω από 650, ίσως και περισσότερα αρκετά, αυτή τη στιγμή θετικά. Η διαδικασία έχει αναρτηθεί λεπτομερώς. Όσοι είναι θετικοί, εν συντομία, πηγαίνουν σε μια δημόσια δομή από αυτές που αναγράφονται στην πλατφόρμα και γίνεται επιβεβαίωση του self-test. Τις επόμενες μέρες θα διενεργηθούν έλεγχοι στα σχολεία για να διαπιστωθεί η τήρηση ή όχι των υγειονομικών πρωτοκόλων, ενώ έρευνα θα διεξαχθεί και για την ποιότητα του νερού στις σχολικές μονάδες. Δηλαδή, αν τηρούνται τα διαλύματα σωστά οι μαθητές, τη λειτουργία των κηλικίων, έχουν λειτουργία με ειδικά πρωτόκολλα. Και επίσης φέτος θα κάνουμε και μια επιμέρους έρευνα για την ποιότητα του νερού, δεδομένου ότι αυτά τα σχολικά κτίρια ήταν μεγάλο χρονικό διάστημα κλειστά και πρέπει να ελέγξουμε και άλλα παθογόνα.